Καλησπέρα και σε εσάς. Βρισκόμαστε έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων της Ποσπέρτο, που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια συνεδρίαση, κατά την οποία αποφασίστηκε ότι οι εργαζόμενοι με κάθε τρόπο θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Μάλιστα, ανέφεραν σχετικά με μια δήλωση που έκανε ο Σίμος Κεδίκογλου νωρίτερα και έλεγε ότι η ΕΡΤ μπορεί να ξεκινήσει να εκπέμπει πρόγραμμα ακόμα και σε μία με δύο μέρες, εφόσον εγκαταλείψουν το κτίριο, ότι δεν προτίθενται σε καμία περίπτωση να κάνουν κάτι τέτοιο. Μαζί μας όμως, Μάκη, έχουμε και τον νομικό σύμβουλο της ΠΟΣΠΕΡΤ, ο οποίος θα μπορούσε να μας μιλήσει για τις προθέσεις των εργαζομένων, αλλά και για το ποιες είναι οι, ναι, οι συνέπειες. Να τον ρωτήσω εγώ κάποια πράγματα που θεωρώ ότι έχουν σημασία. Καλωσορίζω και τον κύριο Περπατάρη. Κύριε Περπατάρη, σύμφωνα με τις δηλώσεις... Καλησπέρα κύριε Δαφυλόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου χθες, από τις 2,5 περίπου χιλιάδες, οι 500 φεύγουν άμεσα. Δηλαδή, 500 άνθρωποι αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι ψάχνονται να δουν ποιοι είναι αυτοί που θα φύγουν πρώτοι, κάτω από ποιες συνθήκες και με ποια κριτήρια. Να αρχίσουμε από αυτό. Δεν είναι λίγο περίεργο? Υπάρχουν, ποια είναι τα κριτήρια δηλαδή βάσει των οποίων θα φύγουν 500 άνθρωποι? Έχετε δίκιο κύριε Δενταφυλόπουλε. Εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, όπου οι εργαζόμενοι συνεχίζουν κανονικά και εκπέμπουν πρόγραμμα για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, η μόνη σύμβαση δίμηνη ορισμένου χρόνου που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι αυτή του κύριου Σαμαρά με τον κύριο Βενιζέλο. Δεν έχουμε δει καμιά άλλη σύμβαση ορισμένου χρόνου να έχει υπογραφεί. Και εμείς έχουμε τα ερωτήματα αυτά. Ρωτήσαμε μάλιστα τους εκπροσώπους του Δημοσίου χθες του Συμβουλίου Επικρατείας με ποια διαδικασία θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις. Δεν μας απάντησαν καν αν θα είναι εντός του ελέγχου του ΑΣΕΠ, όπως επιτάσσει ο νόμος, γιατί σας θυμίζω ότι πρόκειται πλέον για προσλήψεις που θα κάνει ο διαχειριστής του ελληνικού δημοσίου και επομένως πρέπει να γίνουν με βάση την διαφάνεια και την κειμενικότητα των προσλήψεων στο δημόσιο. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση και δεν έχει επικοινωνήσει κανείς με τους εργαζόμενους, οι οποίοι βρίσκονται κανονικά στους χώρους εργασίας τους. Αμφισβητούμε τα κριτήρια αυτής της συμφωνίας, γιατί κάθε ώρα που περνούσε χθες ανέβαιναν ανά 100 οι εργαζόμενοι που χρειάζεται η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Κύριε Περπατάρη, εμείς αν διώξουμε από το σταθμό μας αυτούς που δεν έχουν περάσει ή δεν έχουν τις προϋποθέσεις να περάσουν από ΑΣΕΠ, θα τον κλείσουμε το σταθμό. Υποψιάζομαι ότι το ίδιο θα συμβεί και στην ΕΡΤ αν μείνουν μόνο αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις ΑΣΕΠ. Αυτό είναι παράνομο. Το λέμε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχετε δίκιο, αλλά το λέμε. Το λέμε γιατί ο κύριος Κεδίκογλου ευαγγελίστηκε μια νέα φάση της τηλεόρασης, μια νέα εταιρεία, στην οποία είπε θα λάμψουν οι αρχές της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας, σε αντίθεση με τη διεφθαρμένη ΕΡΤ, η οποία έκανε προσλήψεις από το παράθυρο. Επομένως, εδώ το Συμβούλιο της ΠΟΣΠΕΡΤ απευθύνει την ανοιχτή πρόκληση να μας ενημερώσει η κυβέρνηση και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος πώς φαντάζονται αυτές τις προσλήψεις, με ποια κριτήρια, ποιοι θα επιλεγούν, ποιοι θα εξαιρεθούν και όλα τώρα, όπως καταλαβαίνετε, για δίμηνη σύμβαση, η οποία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού υποτίθεται θα έχει λήξει και θα ξαναπάνε στην ανεργία όσοι την επιλέξουν. Ναι, επειδή είστε έμπειρος, γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουν απολυθεί και έχουν πάει στην ανεργία πολλοί κόσμος, πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους εν μία νυχτή, χωρίς να έχουν το πλεονέκτημα των εργαζομένων της ΕΡΤ, που υπάρχει το μέσο ενημέρωσης, υπάρχει αλληλεγγύη, συμπαράσταση από άλλα κανάλια και από άλλα μέσα. Σε αυτές λοιπόν τις αθρώες σφαγές που θυμίζουν... Έχετε δίκιο. Την καταστροφή της Μύρνης μου θυμίζουν εμένα. Οι άνθρωποι αυτοί θα χάσουν τη δουλειά τους. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα φύγουν από τη δουλειά τους με τρόπο ο οποίος δεν έχει, είναι παράλογος. Απλά πρέπει να φύγουν εργαζόμενοι, να αδειάσουν χώροι εργασίας, να μην δίδονται μισθοί, γιατί υπάρχει οικονομικό αδιέξοδο. Έχετε δίκιο, κύριε Δαφυλόπουλε. Αυτό είναι το κριτήριο. Το ανησυχητικό αυτής της ιστορίας είναι ότι δεν υπάρχει και καμία συζήτηση περί αποζημιώσεων για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Υποτίθεται είναι απολυμμένοι εδώ και τόσες μέρες και κανένας δεν έχει πάρει την ευθύνη, την πρωτοβουλία από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου να γνωστοποιήσει τα ύψη των αποζημιώσεων απόλυσης, αφού ισχυρίζονται ότι υπάρχει απόλυση. Και βεβαίως, όπως έχετε δίκιο επίσης, το πιο ανησυχητικό είναι ότι από Σεπτέμβριο θα συναντηθούν με άλλους 15.000 εργαζόμενους για όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους οποίους θα ακολουθηθεί η συνταγή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και της κοινής υπουργικής απόφασης που σε ένα βράδυ θα τους απολύει. Μάλιστα.
Εμείς θα είμαστε κοντά στους εργαζόμενους όλων των κλάδων και όλων των συντεχνιών, φυσικά όχι μόνο στη ΣΕΡΤ, γιατί θα μπορούσε να πιστέψει κάποιος ότι το κάνουμε λόγω της συντεχνίας, εν πάση περιπτώσει, και της λογικής ότι κόρα κασκορά κουμάτι δεν βγάζει. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Απλά η ΕΡΤ ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε ένα ποτήρι γεμάτο πίκρα και δυσαρέσκεια από τον εργαζόμενο κόσμο της χώρας. Καλό σας απόγευμα, θα τα πούμε σύντομα από ό,τι φαίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.